Περίμενε, βάλε μου και πετσέτα. Λυσσασμένε. Να τη βάλω στον τρόπο. Γενικά εδώ. Δεν πάτε καλά, δεν πάτε καλά. Περίμενε. Ξέρεις τι ωραία που θα νιώσεις. Την Κάκα και εγώ. Κλείς τα μάτια σου. Α, Παναγιά μου, το πτώμα επάνω μου. Α, είναι ευεργετικές οι ιδιότητες μιας μπριζόλας. Μα το είχε η μοίρα από εμένα. Περίμενε. Από χέρι στην Αγελάδα, μετά μπριζόλα στη Μάπα. Δεν έχεις δει τι έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στις ταινίες του για να μένει πάντα νέος. Ωραία. Μείνε έτσι τώρα και ταξίδεψε με το μυαλό σου σε ένα μακρινό μέρος. Ότι δεν πάτε καλά σαν κορίτσια, πρέπει να το εξετάσετε λίγο αυτό το θέμα. Θέλω να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Τζαζ! Ωραία είναι πλάκα-πλάκα. Πλάκα-πλάκα μια χαρά. Α, είναι ωραία τελικά. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις μετά από 5 λεπτά έχοντας μια μπριζόλα στο πρόσωπό σου. Νιώθεις ανανεωμένος. Νιώθω λίγο μπάρμπεκιου. Δεν νιώθεις την ευεξία. Ναι, το νιώθω. Να ξεχυλίζει. Ναι, το νιώθω. Μπράβο, γοράκι μου. Θες να μείνεις έτσι. Και ξυπνάω και σηκώνομαι και είμαι 20 χρονών. Είναι εξαφανιζόλ. Πραγματικά. Και μετά μπορείς και να την πλύνεις και να τη φας την μπριζολή. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, σηκωθείτε. Φτάνει τώρα η περιποίηση. Φτάνει. Εγώ δεν φεύγω από εδώ. Θέλω μπριζόλες. Θέλω μασάζω. Κοιμήθηκε. Σας δείξαμε έναν πολύ ωραίο τρόπο για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε την μπριζόλα σας στο έπακρο. Πριν τη φάτε, να τη χρησιμοποιήσετε για λόγους ομορφιάς. Και όχι τίποτα.